εργαστήριο, administrative areas και σας λέει τι ακριβώς εξοπλισμό θέλετε και απλά και λιτά. Το νοσοκομείο Αμοχώστου είναι το κέντρο αναφοράς για τον κορονοϊό. Όλο το προσωπικό καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες για να φέρει πέρα στο δύσκολο έργο του. Γίνονται όλες οι ενέργειες με βάση πλάνου, οι οποίες αναπροσαρμόζονται καθημερινά. Ευχαριστώ από καρδιάς όλων των προσωπικών του Γενικού Νοσοκομείου Αμοχώστου, το οποίο διαχειρίζεται τους ασθενείς με κορονοϊό. Κληθήκατε να φέρετε εις πέρα σε έναν πολύ δύσκολο έργο, αλλά όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω και να σας χαρώ για αυτόν τον αγώνα που δίνετε και παράλληλα να μεταφέρω σε εσάς την αγάπη μου και τον σεβασμό μου και όλοι μαζί είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε. Η Κύπρος είναι αντιμέτωπη με μια νέα κατάσταση, μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Τα δημόσια νοσηλευτήρια πρέπει να ετοιμαστούν και να ανταποκριθούν επάξια και με ασφάλεια τόσο απέναντι στους ασθενείς, αλλά και απέναντι στο προσωπικό και στους επισκέπτες που γι' αυτόν τον καιρό τους κρατήσουμε λίγο μακριά για την ασφάλειά τους. Αυτόν τον καιρό προσπαθούμε να ετοιμαστούμε και να προσαρμόσουμε τις λειτουργίες των νοσοκομείων για να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες λόγω του κορονοϊού. Μέλημά μας είναι να υπάρχει ασφάλεια τόσο στο προσωπικό όσο και στους ασθενείς. Ετοιμαζόμαστε και να προσαρμόζουμε το πλάνο μας για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις οποιασδήποτε ανάγκες προκύψουν στην πορεία. Με την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και όλες αυτές τις μέρες εργάζεται ικτημερών για να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες. Αυτές τις μέρες βιώνουμε μια δύσκολη κατάσταση στη χώρα μας. Εδώ, στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας, είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση τόσο από πλευράς εξοπλισμού και υποδομών, όσο και από πλευράς των επαγγελματιών υγείας. Ως επαγγελματίες υγείας έχουμε ταχθεί να υπηρετήσουμε τον συνάνθρωπο μας και αυτό πράττουμε καθημερινά, έχοντας ως κύριο στόχο μας τη φροντίδα, την παροχή φροντίδας υγείας κάτω από ασφαλείς συνθήκες. Θα χρειαστείτε μία μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας με φίλτρο, γάντια, τα οποία να εφαρμόζουν καλά στο χέρι σας, να είναι το μέγεθος το δικό σας, καπτυλάκι και ασπίδα προσώπου, η οποία θα μπαίνει πάνω από το καπτυλάκι. Πριν πιάσετε στα χέρια σας τον προστατευτικό εξοπλισμό, πρέπει να είσαστε καθαροί, οπότε πλένουμε σωστά τα χέρια όπως είπαμε, εφαρμόζουμε αλκοολούχο διάλειμμα και με καθαρά χέρια πρώτα εφαρμόζουμε τη μάσκα υψηλής αναπνευστικής. Θα αποφεύγουμε να ακουμπούμε την εσωτερική επιφάνεια που θα έρθει σε επαφή με το πρόσωπο. Το πρώτο στάδιο είναι να τοποθετήσουμε χαλαρά τη μάσκα στο πρόσωπο, πιάνοντας το κάτω λάστιχο, παίρνουμε το πίσω και εφαρμόζει στον αυχένα. Το δεύτερο στάδιο είναι παίρνουμε το πάνω λάστιχο και εφαρμόζει στην κορυφή κεφαλιού. Κάτω αυχένα, πάνω κορυφή κεφαλιού. Τώρα είναι χαλαρή εφαρμογή της μάσκας που πρέπει στο κάθε πρόσωπο να σφραγίσει με το μεταλλικό έλασμα. Παίζουμε με τα δύο χέρια, με τα δάχτυλα, το έλασμα για να πάρει το σχήμα της μύτης και του προσώπου και ακολούθως, αφού εφαρμόσει μάσκα, εκπνέουμε μία φορά δυνατά, ούτως ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχει διαφυγή περιμετρικά της μύτης. Καλύψτε τα αυτιά σας. Οι γυναίκες ιδανικά να έχετε ψηλά τα μαλλιά για να καλυφθούν, να μην κρεμούνται κάτω σε καμία περίπτωση και καλύψτε μέχρι την γραμμή της τριχοφύας. Μετά βάζετε την ασπίδα προσώπου πάνω από το καπελάκι. Το σφουγγάρι θα πρέπει να εφαρμόζει πάνω από το υπερόφυλλον τόξο, έτσι. Και είσαστε πλέον έτοιμοι όσον αφορά το ανώτερο αναπνευστικό για να αποτραπεί μια μετάδοση. και το άλλο είναι το ίδιο. Έχουμε εμπειρία εδώ, έρχεται εμπειρία εδώ. Ο πρώτον είναι το okay, sir. Αφήσετε με τον προσωπικό σας γιατρό για να χαζώσει οδηγίες για κάποια φαρμακευτική αγωγή. Εντάξει. Εντάξει. Καλά έκανα. Για να σου δώσω τα στοιχεία σου, να δει η ειδική ομάδα και αν κρίνει ότι πρέπει να σου κάνει, να σε πιέει τηλέφωνο. Να μπορέσετε να σας τις απαντήσω και είναι. Ναι. Το όνομα σας. Σε περίπτωση που... Ναι, μάλιστα. Με ποιον μιλάω το όνομα. Εντάξει. Όχι, εμένα και να φέρνει το κρατώ τα φλάνα, ξέρεις, εμπουζάτα πολλά δουλειόρα. Η υπηρεσία ασθενοφόρων ξεκίνησε από την περασμένη εβδομάδα, αν έχουμε χάσει και τις μέρες στο λογαριασμό. Είμαστε 24 ώρες στο 24ωρο εδώ και πάρα πολλές μέρες. Όλοι διπλές, τριπλές βαρδιές, χωρίς να σκεφτούμε κανέναν, ούτε οικογένεια, ούτε φίλους, ούτε γνωστούς, ούτε προσωπικές στιγμές ή χρόνο. Οφείλουμε να είμαστε εδώ στην πρώτη γραμμή και είμαστε και θα είμαστε. Όχι μόνο να αντιμετωπίζουμε όλες τις επίγουσες καταστάσεις, όχι μόνο διαχειριζόμαστε επιχειρησιακά το 14-20 το συντονισμό και την αντιμετώπιση όλων των πασχόντων αναφορικά με αυτήν την πάθηση, αλλά επίσης συνάμα φροντίζουμε να μην κινδυνεύσει οποιαδήποτε ανθρώπινη ζωή από οποιοδήποτε άλλο περιστατικό ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση. Είμαστε αισιόδοξοι γιατί είμαστε εδώ στην πρώτη γραμμή, βλέπουμε τα περιστατικά ένα προς ένα και ξέρουμε και είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε, δεν υπάρχει άλλη επιλογή και αν οι Κύπροι πολίτες συνεργαστούν μαζί μας, ο δρόμος είναι ένας, ο δρόμος της επιτυχίας και γι' αυτόν τον λόγο θα πρέπει όλοι μαζί να συνεισφέρουμε για να έχουμε τα αποτελέσματα που όλοι επιθυμούμε. Είμαι ο Σεραφίμ, λειτουργός εδώ στο Κέντρο Κλείσου Ασθενοφόρων. Είμαστε εδώ για αρκετές ώρες, πέραν του ωραρίου το οποίο έπρεπε να δουλεύουμε για να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπο μας. Μια θερμή παράκληση είναι εμείς κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να περιορίσουμε αυτόν τον ιό τον οποίο κυκλοφορεί τώρα εδώ στην Κύπρο. Μια θερμή παράκληση, η οποία το μόνο πράγμα που μπορεί να μας σώσει είναι να περιοριστούμε λίγο στα σπίτια μας. Δυστυχώς και εμείς αφήσαμε τις οικογένειες μας εδώ για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον συνανθρωπό, αλλά και όλοι μαζί πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε από το χέρι μας να περιορίσουμε στο να εξαπλωθεί ο ιός περισσότερο. Πριν να πάρουμε το δείγμα, θα πρέπει να συμπληρώσουμε τα στοιχεία του ασθενή στην αίτηση που έχουμε για τον ασθενή. Και στη συνέχεια θα πάρουμε τη δειγματοληψία του επιχρήσματος από τη μύτη και από το φάρυγγι. Και η τελική μορφή θα είναι αυτό, σε αυτό το σακουλάκι. Πώς θα γίνει η δειγματοληψία τώρα, να το κάνουμε εικονικά, να το δείτε. Κάνουμε έκταση της κεφαλής για να πάρουμε το επιχρήσμα της μύτης. Κόβουμε το στυλιό μέσα στο μπουκαλάκι και κλείνουμε το μπουκαλάκι. Το οποίο έχει πάνω γραμμένα τα στοιχεία του ασθενή, το σημείο που έχει πάρθει το δείγμα, η ημερομηνία λήψης του δείγματος. Εφόσον έχουμε το δείγμα κλείσει, θα πρέπει ο συνάδελφος να είναι έτοιμος με το σακουλάκι στο οποίο θα τοποθετηθεί το δείγμα του ασθενή. Και η αίτηση με τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία θα μεταφερθούν μαζί με το δείγμα φυσικά. Τα σακουλάκια αυτά είναι ειδικά. Στο ένα σακουλάκι μπαίνει το έντυπο το οποίο παραμένει καθαρό για τον συνάδελφο που θα παραλάβει το δείγμα. Και με προσοχή τοποθετούμε το δείγμα στο σακουλάκι. Σφραγίζουμε, τοποθετούμε το δείγμα σε έναν δοχείο μεταφοράς και μεταφέρεται στο Ινστιτούτο, εκεί που θα μας δώσουν οδηγίες. Όπως γνωρίζετε, το Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου είναι το νοσοκομείο αναφοράς για όλους τους ασθενείς που έχουν επιβεβαιωθεί από τον κορονοϊό. Όλο το προσωπικό μας, οι γιατροί μας, οι νοσηλευτές μας, όλοι οι επαγγελματίες υγείας, οι καθαρίστριες μας, οι κλητήρες, όλοι μαζί, με επικεφαλής την Ιατρική Διευθύντρια του Γενικού Νοσοκομείου Αμοχώστου, όλοι μαζί, είναι μία γροθιά για να αντιμετωπίσουμε το κάθε τι που συμβαίνει εκεί καθημερινά. Θέλω να τονίσω ότι υπήρχε μία εξαιρετική οργάνωση και εκπαίδευση εκ των προτέρων γι' αυτό το νοσοκομείο αναφοράς που είναι το Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου. Θέλω να δώσω τις ευχαριστίες μου σε όλο το προσωπικό που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πρώτη γραμμή. Αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι μαζί μπορούμε. Όλοι μαζί μία γροθιά. Θα πετύχουμε.